να φύγαμε. Ο ΠΑΟ κατανάλωσε το μεταξύ πάρα πολύ ενέργεια και πνευματική και σωματική στο παιχνίδι με τον Ντόρτμουντ, απίστευτη. Γιατί το στυλ του παιχνιδιού εκείνου ήταν πάρα πολύ κακό για τον ΠΑΟ, στο να μην μπορεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή και συνεχώς να μείνεται επί 75-80 λεπτά. Αυτό και πνευματικός και σωματικός είναι απίστευτα δύσκολο για έναν αθλητή. Σε κάνει κομμάτια, σε κάνει κομμάτια. Και ο ΠΑΟΚ που πήγε να ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε και τα κουράγια. Θα μου πεις βέβαια, υπήρχαν και πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι, όπως είναι ο Ζάιρο, που δεν έπαιξε, όπως είναι ο Μάκιο Μπερμπάτοφ, οι οποίοι μοιράσανε, ο Κλάους δεν έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Εγώ δεν θα πω ότι δύο μέρες μετά έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Θα πω ότι έπαιξε δύο μέρες μετά ο ΠΑΟΚ και δημιούργησε τέτοια κόπωση στο σώμα του και στο πνεύμα του, που ήταν αδύνατο να ακολουθήσει ένα Ολυμπιακό που σήμερα είσαι πολύ χαλαρό τέμπο, πολύ χαλαρό ρυθμό. Δηλαδή ξεκίνησε, έβαλε τα δύο γκολ και σταμάτησε. Έζησε τις μηχανές. Κοίτα το στροφόμετρό μου, το βλέπεις. 8.000 ο ΦΕΣ λέει. Ο Ολυμπιακός πήγε εδώ. Στις 3. 3 εκεί. Δεν πήγε εδώ. Θα πήγαινε εδώ, σε γάμισε. 4-0 θα είχες. Θα είχες φασαρίες, θα είχες γιούχες, θα είχες. Σε γάμισε, κανονικά, αν ανέβαζε στροφές. Οπότε εδώ λέμε ότι εντάξει, σεβάστηκε τον ΠΑΟΚ. Και ο άλλος λέει τώρα προηγουμένως, έχασα λέει ευκαιρίες. Εντάξει. Ο Ντουρμάς για παράδειγμα στο δεύτερο ημίχρονο, περπάνταγε. Ο Σέντερ Φόρ Οφ Μπόγκασον περπάνταγε. Βγάζει και το Φορτούνι, fair play. Βάζει ένα χαφ τον Γκασάμι, τριάδα, κλείνει το χώρο. Και οι άλλοι τι κάνανε, βγαίνανε πλάγια, σέντρα. Σέντρα. Φυσικά έτσι θα μπορούσαν να βάλουν γκολ, μόνο. Μήπως γίνει και ο Κλάους πάει πρώτο δοκάρι και δεύτερο Μπερμπάτοφ, να πηδήξουν, αλλά τα center back εκεί του Ολυμπιακού είναι ψηλοί. Αυτοί είναι χαμηλά πρόβλημα έχουν. Όπως χαμηλά πρόβλημα έχουν και τα center back του Ηρακλή και των Ιωαννίνων. Όλοι οι center back στην Ελλάδα, οι περισσότεροι, χαμηλά έχουν το πρόβλημα. Πήγε ο Τσάβες χαμηλά, τους έκανε ζημιά. Μπήκε 5 φορές, τους δημιούργησε πρόβλημα. Πήρε φάουλ, έγινε τον γκολ, ξανά έκανε γκολ. Βγήκε 2-2. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα center back αυτά, θες ένα Μπέλκα, καλό. Θες ένα Ροντρίγκες, καλό. Θες ένα Μάκαρο, χαμηλά όμως. Χαμηλά. Τον πήρες στην πλευρά και κάνεις τη σέντρα. Πρέπει να γίνουν εκεί πέρα ιστορίες. Με ένα 93 ο Σιώβας και ένα 92 ο Μποτία. Πρέπει να πηδήξει τώρα ο Μπερμπάτοφ. Πού να πηδήξει ο Μπερμπάτοφ? Έχει τη φρεσκάδα να πηδήξει να κάνει? Όχι. Δεν έχει τη δυνατότητα. Και έχει μια φυσιολογική ήττα. Εντάξει, λογική.